Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει το SBC μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Τηλεοπτικού Σταθμού Ασπροπύργου Άττικα TV. Είναι Τρίτη 16 Απριλίου του 2019, το τηλέφωνο επικοινωνίας το 211-2700-714 και όλος ο κόσμος βέβαια θρηνεί το χθεσινό περιστατικό με την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισιών. Ευτυχώς έζησε, αλλά βέβαια έχει αφήσει αμέτρητες πληγές σε αυτό το εμβληματικό θρησκευτικό κτίριο το οποίο υπάρχει στο Παρίσι. Πάμε να δούμε όμως εμείς τις κυριότερες επιχειρηματικές οικονομικές ειδήσεις από τις αγορές χρήματος, επενδύσεων αλλά και μακροοικονομίας. Αλέξη Τσίπρας, σε χθεσινή συνέντευξή του στο τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, συνηθισμένος να χάνω στις δημοσκοπήσεις και να κερδίζω στις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Δεκαετές ομόλογο υποχώρησε χθες σε νέο χαμηλό στο Σεπτέμβριο του 2005. Το χρηματιστήριο υποχώρησε σε υψηλό δεκαμήνο από τις 18 Ιουνίου του 2018. 2,7 δις ευρώ σε 7 ημέρες θα καταβληθούν σε επιδόματα και συντάξεις εν ώψη του Πάσχα. ΕΛΤΑ, τη μείωση του προσωπικού κατά 10% ή τουλάχιστον κατά 700 άτομα προωθεί εντός του 19 η διοίκηση εταιρείας. Action Holdings τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Eurobank επιστρέφει η μετοχή στο δίκτυο MSCI στις αλλαγές που θα γίνουν στις 13 Μαΐου. Η Dralot, ζημιές ύψους 58,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2018. Elastron, αύξηση 20% συγκροτηριασιών το 2018. Πλεώνασμα εμφάνισε ο ελληνικός προϋπολογισμός στο πρώτο τρίμηνο 1,46 δις ευρώ με απογείωση εσόδων από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Σε υψηλά 10 ετών αναρριχήθηκε η ανεργία στην Τουρκία. Υγεία για τη μετοχή, πράσινο φως πλέον για τη διαγραφή των μετοχόντες από το χρηματιστήριο και Έλτον χημικά στα 3,49 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη το 2018, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το 2017. Και πάμε να δούμε τις πρωινές μας κάρτες, τι συνέβη χθες στην Αμερική αλλά και σήμερα σε όλες τις αγορές χρήματος. Βλέπουμε λοιπόν Dow Jones πτώση 0,10, S&P 500 πτώση 0,06, Nasdaq απώλειες 0,10. Ευρώ δολάριο 1,1309 ισοτιμία, ευρώ στερλίνα 0,8638, Hang Seng πριν από λίγη ώρα ενισχυόταν σχεδόν 1%, μικρότερα τα κέρδη για τον Nikkei, συν 0,24%. Η δεύτερη κάρτα, αγορές χρήματος, θα δούμε τώρα το χρυσό, ο οποίος είναι στα 1288,85 δολάρια ναουγκιά σε αποκλιμάκωση. Αργό πετρέλαιο υποχωρεί στα 63,30 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 70,93 δολάρια το βαρέλι. Δεκαετές ιταλικό ομόλογο νέο χαμηλό όπως είμαι 2005, 3,28%. Δεκαετές ιταλικό 2,56%. Χρυσή λίρα Αγγλία στο ένα τεμάχιο από Τράπεζα Πυραιός και Τράπεζα της Ελλάδος. Αγορά 258,56 ευρώ και πώληση 312,01 ευρώ. Τρίτη και τελευταία κάρτα. Χθεσινό κλείσιμο στα 5 μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θετικό. Το Λονδίνο αμετάβλητο. Η Μαδρίτη συν 0,30. Παρίσι συν 0,11. Φραγκφούρτη 0,17. Και Μιλάνο άνοδος 0,16%. Περνάμε τώρα απευθείας σε ζωντανή σύνδεση με την ΙΔΑ, την εγχώρια αγορά κρατικών ομολόγων. Έχουμε λοιπόν το μηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο 1,41%, το τριμηνιαίο 1,43%, το εξαμηνιαίο 1,11% η απόδοση. Το πενταετές σήμερα ενισχύεται, συνεπώς υπάρχουν ρευστοποιήσεις στο πενταετές, στα 2,16% η απόδοσή του, ενώ συνεχίζεται και σήμερα η αποκλιμάκωση του δεκαετούς ελληνικού έχει φτάσει πλέον στο 3,28%. Θυμίζω ξεκίνησε από το 3,90% την επόμενη συνεδρίαση της Καθαρής Δευτέρας, υποχωρεί σχέση με χθες 0,09. Το 15ετές έχει απόδοση 3,73%, το 20ετές 4,08% και το 25ετές 4,26%. Πάμε να δούμε τώρα το πρώτο βίντεο της ημέρας, πριν προχωρήσουμε στις άλλες ειδήσεις και στα στατιστικά στοιχεία των αγορών. Στην υπογραφή σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Αλίμου προχώρησαν ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και ο εκπρόσωπος Ένωσης των Εταιριών Energy Plus Actor Facility Management Γιάννης Αναστασιάδης. Το ρεπορτάζ είναι η Σωσό Χοντρογιάννη. Στην υπογραφή σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Αλίμου προχώρησαν ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και ο εκπρόσωπος της Ένωσης των Εταιριών Energy Plus Actor Facility Management Γιάννης Αναστασιάδης. Πρόκειται για ένα κέριο έργο υποδομής για τον Δήμο Αλίμου συνολικού προϋπολογισμού 3.085.000 ευρώ, που έχει ως στόχο τη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας του δικτύου οδοφωτισμού με την εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα την αναβάθμιση της ποιότητας του δημοτικού οδοφωτισμού με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας LED.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της σύμβασης, η εργολήπτρια κοινοπραξία αναλαμβάνει μεταξύ άλλων να τοποθετήσει 3.980 νέα φωτιστικά σώματα, 2.378 λαμπτήρες και 13 προβολείς φωτισμού τύπου LED, προσαρμόζοντας το δημοτικό δίκτυο του Αλίμου στα κορυφαία διεθνή πρότυπα οδοφωτισμού και βελτιώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου, καθώς και την ασφάλεια των πολιτών. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Actor FM, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Ελάκτορ στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων, κατέχει σημαντική εξειδίκευση στη διαχείριση ενέργειας, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας και πρωτοποριακές τεχνικές λύσεις υψηλής απόδοσης. Η εταιρεία έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία και τεχνολογία αιχμής σε ό,τι αφορά στις εφαρμογές LED, ενώ πρόσφατα ανέλαβε και ολοκλήρωσε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, του οδοφωτισμού και του φωτισμού των δημοτικών κτηρίων στις δημοτικές ενότητες Άνω Λιωσίων και Ζεφυρίου, με συνολικό προϋπολογισμό 2.400.000 ευρώ. Λοιπόν, στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, Φραγκφούρτ άνοιξε με κέρδη 0,51. Στη Βρετανία έχουμε κέρδη 0,29. Στο Παρίσι 0,19. Στο Άμστερνταμ 0,16. Ισπανία άνοδος 0,23. Στο Μιλάνο κέρδη 0,25%. Να σας πω ότι στο Όσλο τα κέρδη 0,55. Στις Βρυξέλλες 0,28. Στη Μόσχα 0,34. Στα ασιατικά χρηματιστήρια που έκλεισαν, η Ιαπωνία με κέρδη 0,24. Η Αυστραλία με κέρδη 0,42. Σαγκάι με κέρδη 2,39. Κίνα άνοδος 3,35, Χονγκ Κονγκ άνοδος 0,91, Ταϊβάν άνοδος 0,48 και χρηματιστήριο Νοτίου Κορέας στο Κόσπι 0,26%. Στα εμπορεύματα, ο χρυσός υποχωρεί, ο Άργυρος 14,912 δολάρια μετρικός τόνος υποχωρεί, ο Χαλκός 2.936 δολάρια μετρικός τόνος υποχωρεί, αργό πετρέλαιο Brent υποχωρούν, φυσικό αέριο 2,587 δολάρια η ατμόσφαιρα, σιτάρι αμερικανικό 457,88 δολάρια το μπουσέλι υποχρεεί 0,38 και το μίνι αλουμίνιο 1864,75 δολάρια. Ο μετρικός τόνος κερδίζει 0,07%. Ενώ όλη η Ευρώπη ενισχύεται, η Αθήνα υποχωρεί. Είναι λογικό μετά αυτό το ράλι που έχουμε στο ελληνικό χρηματιστήριο, που είναι δεύτερο παγκοσμίως φέτος σε απόδοση μετά τη Σαγκάη. Ο γενικός δείκτης υποχωρεί 0,25%, 771,55 μονάδες. Ο τζίρος προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε να δούμε τώρα το βίντεο, πριν υποδεχθούμε εδώ στα κεντρικά στούντιο του SBC τον καθηγητή οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Βάμβουκα, να δούμε λοιπόν τη συνέντευξη τύπου για τα Παναγούλια Αεροδρομία 2019 που θα πραγματοποιηθούν το Μάιο. Στο ρεπορτάζ είναι η Σωσόχο Δρογιάννη. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την 3η 9 Απριλίου στο Athens Plaza Hotel η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για τα Παναγούλια και την Ειρηνοδρομία 2019. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από τα Παναγούλια και την Ειρηνοδρομία 2019, ένα σημαντικό θεσμό για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Το μήνυμα της φετινής διοργάνωσης είναι «Τρέχουμε για την ειρήνη με τη φλόγα στην καρδιά». Στη συνέντευξη τύπου συμμετείχαν η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου, ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ειρηνοδρομίας Σπύλιος Διαβολίτσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών Χρήστος Καπάταης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεύτερη Ειδική Γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Μαρίκα Καρδαρά και οι πρωταθλητές τύπου Κώστας Γκελαούζος και Ανθή Κυριακοπούλου. Από μεριάς της πολιτείας, λοιπόν, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, με τη βοήθεια και τις περιφέρειες που από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας, εντάσσουμε στις εκδηλώσεις με το γενικό τίτλο Παναγούλια, όλα αυτά τα χρόνια, που γίνονται προς τιμήν του Αλέκου Παναγούλη, που έχασε τη ζωή του στα όρια της πόλης μας, τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Σε αυτές λοιπόν τις εκδηλώσεις των Παναγουλίων, που είναι, θα έλεγα, πολιτιστικές με πολιτικό μήνυμα, την Κυριακή του διημέρου ή τριημέρου, έχουμε την Ειρηνοδρομία. Είναι, από όσο γνωρίζουμε, ο μοναδικός αγώνας που έχει κύριο μήνυμα την ειρήνη. Θέλουμε οι αθλητές, οι θεατές, οι συμμετέχοντες να βροντοφωνάξουμε όχι στον πόλεμο, όχι στην καταστροφή του πλανήτη που επέρχεται σε διάφορα σημεία χρόνο με το χρόνο και όλο αυτό που βιώνουμε και η πολιτισμένη Ευρώπη ως απότοκο αυτών των δυσάρεστων καταστάσεων. Αξίζει να επισημανθεί πως η Οργανωτική Επιτροπή της Ειρηνοδρομίας 2019 ανακοίνωσε την ανάδειξη του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα μέσα από τις δράσεις της Ειρηνοδρομίας 2019 και την υποστήριξη του κοινωνικού της έργου. Η Ειρηνοδρομία για μας είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. Πέρα από το τοπικό χρώμα το οποίο έχει τη σημασία του,
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είναι, ήταν, είναι και νομίζω θα είναι ένας δημοκρατικός Δήμος που τιμά την ιστορία του. Υπάρχει και μια πολύ σημαντική διαδρομή, η ΜΟΒ διαδρομή, που αφορά τους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα. Άρα λέμε και εκεί ναι στο διαφορετικό. Δίνουμε δρόμους και ευκαιρία στους συνανθρώπους μας που δεν έχουν, δεν έχουν ουσιαστικά τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους. Στα χαρτιά τα έχουν, επί της ουσίας δεν τα έχουν. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει αγώνες 10, 5, 2,5 χιλιόμετρων καθώς και αγώνα κοινωνικής ευαισθησίας χιλίων μέτρων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η υποδρομία δεν θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο γεγονός αν οι παροχές αυτές τις οποίες έδινε σε όλους τους συμμετέχοντες ήταν επίπεδου αντίστοιχων μεγάλων και πολύ μεγαλύτερων εκδηλώσεων. Μιλάμε για διαδρομή δεκάρι, πεντάρι, πιστοποιημένες διαδρομές με επίσημο χρόνο, για τη διαδρομή 2,5 το 2,5 χιλιόμετρο και την διαδρομή, όπως είπε και ο Χρήστος, χιλίων μέτρων, η ΑΜΕΑ, η διαδρομή ευαισθησίας, όπου εκεί κινούνται, τρέχουν και συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι που έχουν κινητικά προβλήματα. Για το δεκάρι και το πεντάρι είναι πιστοποιημένες διαδρομές, έχουν όλες τις προδιαγραφές που έχουν αντίστοιχες πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Είναι πολύ ωραία η προσπάθεια, πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια και είναι πολύ ωραίο να έχεις ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να συνανοηθείς, να έχουν καλές προθέσεις και να εκτιμούν αυτό που γίνεται σε εθελοντική βάση από πάρα πολλούς ανθρώπους. Στόχος της διοργάνωσης είναι να προσελκύσει δρομής από ολόκληρη την Αττική, προβάλλοντας την σύγχρονη ιστορία της περιοχής με τη συνέχιση και την ενδυνάμωση των εκδηλώσεων στη μνήμη του Αλέκου Παναγούλη. Πλέον γίνονται πάρα πολλοί αγώνες γύρω μας στην Αθήνα, όμως είναι λίγοι αυτοί που είναι ξεχωριστοί και εμένα μου αρέσει να στηρίζω αυτούς τους αγώνες. Ένας από αυτούς είναι η ειρηνοδρομία. Και θα μείνω σε δύο βασικά πράγματα. Στο ένα, ότι γίνεται για την ειρήνη. Και στο δεύτερο, ότι στηρίζει τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Από το ίδρυμα που βλέπω από τη φλόγα. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κινούν και έχουν ένα κίνητρο για τον κόσμο να βγαίνουν έξω από το κέντρο, να γνωρίζουν την πόλη τους τρέχοντας και να βάζουν στη ζωή τους πλέον τον τρόπο τεξίματος, πόσο μάλλον που είναι εξίσου σημαντικό να παρακινούμε τα παιδιά και τη νέα γενιά όπως είμαστε εμείς, που πλέον ζούμε σε μια εποχή τεχνολογίας και κλεινόμαστε στα σπίτια μας και στον εαυτό μας, να βγούμε έξω, να τρέξουμε και να μάθουμε και να αγαπήσουμε το τρέξιμο και τον αθλητισμό μέσα από αυτά. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου. Αξίζει να γίνουμε όλοι μέρος της μεγάλης δρομικής γιορτής Ειρηνοδρομία 2019. Όλοι μαζί τρέχουμε για την ειρήνη. Μεταφέρουμε τη φλόγα της αγάπης, της αλληλεγγύης, της ζωής. Ελάτε κι εσείς. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 10.30. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε σήμερα ρευστοποιήσει. Είναι λογικό να υπάρξει ένα θέμα ουσιαστικά να κατοχυρωθούν τα βραχυπρότισμα κέρδο. Γενικός δείκτης υποχωρεί 0,48%, 769,81 μονάδες. Και σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τον καθηγητή οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Βάμβουκα. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σας φέραμε γιατί είμαστε πάλι εν ώψη στοιχείων. Χθες είχαμε το πλεόνασμα που ανακοινώθηκε για το πρώτο τρίμηνο στον 1,46 δις ευρώ με την απογείωση βέβαια εσόδων από το Διεθνές Αεροδρόμιο και τη δήλωση του Πιέρ Μοσκοβισή, το ελληνικό δημόσιο χρέος θα πέσει κάτω από το 100% του ΑΕΠ το 60, δηλαδή σε 41 χρόνια από τώρα. Μια χαρά. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Ναι. Όπως ξέρουμε, το Υπουργείο Οικονομικών κάθε μήνα δημοσιεύει την εξέλιξη των κύριων δημοσιονομικών δικτών, όπως είναι τα κρατικά έσοδα και οι κρατικές δαπάνες. Αν κάποιος προσέξει τρία σημεία του δελτίου, θα αντιληφθεί ότι η δημοσιονομική κατάσταση του πρώτου τριμήνου του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2018 είναι χειρότερη. Μάλιστα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον, πάμε στον πίνακα 1. Ο πίνακας 1 λέει ότι
φόροι. Φόροι άμεση και έμεση. Το 2018 το τρίμηνο ήταν 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Το αντίστοιχο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 ήταν 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μάλιστα, για την ακρίβεια 10,56. Ναι. Αυτό σημαίνει μείωση μείον 4,2%. Mm-hmm. Δηλαδή, το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2018 έχουμε μειώσει στα έσοδα από άμεσους και έμεσους φόρους μείον 4,2%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα. Γιατί? Διότι όταν μια οικονομία ανακάμπτει, έστω και με τους ρυθμούς που προσδοκά η κυβέρνηση, ναι, γύρω στο 2%, αυξάνονται τα έσοδα από άμεσους και έμεσους φόρους. Η ύφεση αυτή της οικονομίας, η οποία καταδεικνύεται από την πτωτική τάση των άμεσων και των έμεσων φόρων, mm-hmm, καταδεικνύεται και από μια πληθώρα στοιχείων που έχουμε από την Ελστάτ και το Υπουργείο και την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά κυρίως από την Ελστάτ. Και θα σας αναφέρω ενδεικτικά 2-3 στοιχεία για, mm-hmm, να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές μας ότι η οικονομία μας πράγματι έχει πρόβλημα. Ναι. Οικοδομική δραστηριότητα. Το πιο πρόσφατο στοιχείο είναι Ιανουάριος 2019. Ιανουάριος 2019 με Ιανουάριο 2018, μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας με βάση την επιφάνεια, μείον 18%. Μάλιστα. Άρα, έχουμε κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας. Mm-hmm. Όταν μία οικονομία αναπτύσσεται, ένα μέγεθος το οποίο αυξάνεται είναι οι επενδύσεις σε υλικό κεφάλαιο. Σωστά. Και όταν λέμε επενδύσεις σε υλικό κεφάλαιο, εννοούμε σπίτια, δηλαδή πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, έργα υποδομής, λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά δίκτυα. Mm-hmm. Συνεπώς, όταν έχουμε μείωση με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ 18%, μπορεί να είναι ένας μήνας, αλλά είναι ενδεικτικό, ναι, το μέγεθος, σημαίνει ότι η οικονομία έχει προβλήματα. Mm-hmm. Δεύτερο, δείκτης λιανικών πωλήσεων. Mm-hmm. Ιανουάριος 2019, Ιανουάριος 2018, μείωση 2,3%. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας εξαιρετικής σημασίας δείκτης μακροοικονομικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Γιατί? Διότι ο δείκτης λιανικών πωλήσεων αντιπροσωπεύει την ιδιωτική κατανάλωση, που η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί περίπου το 71% του ΑΕΠ, του ακαθαρίσεω χωρίου προϊόντος, mm-hmm, όταν το υπολογίζουμε με τη μέθοδο της δαπάνης. Μάλιστα. Συνεπώς, όταν έρχονται τώρα τα στοιχεία της Ελστάτ και σου λένε Ιανουάριο 2019 με Ιανουάριο 2018 μείωση της του κύκλου εργασιών, δηλαδή στις πωλήσεις του λιανικού εμπορίου, mm-hmm, 2,3%, αυτό τι δείχνει? Βέβαια. Δείχνει ύφεση της οικονομίας. Συνεπώς, βέβαια υπάρχουν και άλλα στοιχεία, δεν είναι μόνο αυτά. Αυτό όμως είναι από τα κορυφαία και αυτά τα οποία παρακολουθούμε. Δείκτης, ναι, κύκλου εργασιών στη βιομηχανία. Mm-hmm. Ιανουάριος 2019, Ιανουάριος 2018, μείωση 7,6%. Μάλιστα. Συνεπώς, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η οικονομία έχει πρόβλημα, δεν αναπτύσσεται. Mm-hmm. Άλλωστε αυτό το έχουν επισημάνει αρκετοί οικονομικοί αναλυτές, όπως και ξένοι οικονομικοί αναλυτές, και μάλιστα χτες οι Financial Times είχαν ένα άρθρο για αυτό το θέμα, mm-hmm, ότι η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται με τους ρυθμούς στους οποίους προσδοκούσαμε. Mm-hmm. Γιατί όταν η Ιρλανδία, για παράδειγμα, βγήκε από τα μνημόνια, οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης ήταν 5-6-7%, 8%. Βέβαια. Το ίδιο με την Ουγγαρία, το ίδιο, mm-hmm, και με άλλες χώρες που είχαν μπει στα μνημόνια. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, που προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Και το αποδεικνύεται με αυτά που λέτε, με τα στοιχεία. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ακόμη έχουμε μεγάλη εξάρτηση από τους ξένους πιστωτές. Mm-hmm. Συνεπώς, η οικονομία έχει προβλήματα. Και γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα? Διότι τα ενδογενή προβλήματα, τις ενδογενείς αγκυλώσεις που είχε η εθνική μας οικονομία πριν
το 2008, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρίση της ελληνικής οικονομίας, εξακολουθούν να υπάρχουν. Πρόκειται για μια οικονομία που δεν είναι ανταγωνιστική. Και αυτό καταδεικνύεται από το χαμηλό επίπεδο των εισαγωγών. Το πιο πρόσφατο στοιχείο αναφορικά με τις εισαγωγές και με το εξαγωγικό μας εμπόριο είναι τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, τα οποία δείχνουν μείωση των εισαγωγών κατά το πρώτο δίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2018 και ιδίως διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Συνεπώς, είναι μια οικονομία που δεν είναι ανταγωνιστική. Έτσι. Άρα, δηλαδή, μπήκαμε στην εποχή της φτωχοποίησης, αφήσαμε πίσω την κρίση, κύριε Βάμβουκα, και μπήκαμε στη φτωχοποίηση που είπε πρόσφατα και όσα. Τα χαρακτηριστικά που υπήρχαν στην ελληνική οικονομία πριν το 2008, που προκάλεσαν τη χρεοκοπία του 2009, εξακολουθούν να υφίστανται. Και αυτό το οποίο λέτε για φτωχοποίηση, όντως υπάρχει. Όταν έρχονται εδώ τα στοιχεία του ΑΕΘ και καταδεικνύουν κατά τη διάρκεια του πρώτου διμήνου, γιατί αυτά είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε, την μεγαλύτερη ανεργία που έχει καταγραφεί ιστορικά από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Όταν έρχεται και σου λέει ο ΑΕΘ τον Φεβρουάριο του 2019, οι άνεργοι στην Ελλάδα ήταν 1.109.385 άτομα έναντι ενός 1.081.060 ατόμων που ήταν το Φεβρουάριο του 2018. Δηλαδή, από Φεβρουάριο του 2018 σε Φεβρουάριο του 2019 έχουμε αύξηση του αριθμού των ανέργων κατά 28.325 άτομα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΕΔ. Ναι. Συνεπώς, όταν έχουμε μία πληθώρα στοιχείων τα οποία δείχνουν ότι η οικονομία δεν αναπτύσσεται, και αν κατά τη διάρκεια του 2019 επιτευχθεί ο στόχος του 2% που υπάρχει μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό, 2,1%, αυτή δεν είναι η ρυθμή οικονομικής ανάπτυξης για μια χώρα η οποία έχει πάνω από 1.000.000 ανέργους, είπαμε 1.109.385 άτομα, και μια χώρα η οποία μαστίζεται από το brain drain, όταν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και ιδίως νέα παιδιά που πάνε σε άλλες χώρες για να βρουν μια καλύτερη τύχη. Και δεν δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, επενδύσεις δεν βλέπουμε καθόλου, επενδύσεις, κύριε καθηγητά. Έτσι. Μετά, ένα άλλο χαρακτηριστικό στην αγορά εργασίας. Βάλτε μια άνω τελεία να πω σε διάλειμμα τα πούμε αμέσως μετά, κύριε Βάμβουκα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, αφού σας πω βέβαια ότι συνεχίζεται η πτωτική εικόνα στο ελληνικό χρηματιστήριο, μείον 0,37. Να σας πω ότι σε επίπεδο ευρωπαϊκών δικτών σήμερα η εικόνα είναι θετική. Όλα τα χρηματιστήρια, η Φραγκφούρτη ενισχύεται 0,57, το Λονδίνο είναι 0,47, το Παρίσι 0,32, Άμστερνταμ 0,21, Ισπανία 0,35, Ιταλία 0,32, Βρυξέλλες άνοδος 0,41, Όσλο 0,58 και στη Μόσχα κέρδη 0,36%. Σε αυτό το σημείο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε πάντα εδώ με τον καθηγητή οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Γεώργιο Βάμβουκα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι πάντα μαζί μας εδώ στα κεντρικά στούντιο του SBC ο κύριος Γεώργιος Βάμβουκας, καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, πριν σας διακόψω για το διάλειμμα, αναφερόσασταν στο θέμα του εργατικού δυναμικού, γενικά της ανεργίας, το brain drain, όλα αυτά τα οποία και τα σημάδια κόπωσης μας αναφέρεται χαρακτηριστικά που δείχνει ο κρατικός προϋπολογισμός και ενώ ήδη βαδίζουμε στο τετράμινο του 19. Ναι. Είναι αυτό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως για την φτωχοποίηση. Ναι. Μπήκαμε σε ένα τούνελ φτωχοποίησης μετά την κρίση. Ασφαλώς, η κρίση έχει σταματήσει, έχει τελειώσει. Γιατί όταν τώρα έχουμε εδώ τα στοιχεία που σου λέει ο ΑΕΔ, οι άνεργοι είναι 1.110.000. Ναι. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Όταν έρχονται τα στοιχεία της Ελστάτ και σου λένε ότι την περίοδο 2010-2018 σχεδόν 900.000 Έλληνες μετανάστευσαν σε άλλες χώρες. Όταν έρχονται τα στοιχεία της Ελστάτ και σου λένε ότι την περίοδο 2010-2018 ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 500.000. Όταν έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία και επίσης και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, πως σχεδόν το 1/5, το 20%
των ατόμων που προσφέρουν εξαρτημένη εργασία, δηλαδή έχουν μισθό, αμείβονται με αμοιβές μερικής απασχόλησης. Μπράβο. Δηλαδή παίρνουν 300 και 400 ευρώ το μήνα αμοιβές. Οπότε όλα αυτά δεν είναι στοιχεία φτωχοποίησης. Mm-hmm. Δεν είναι στοιχεία φτωχοποίησης. Συνεπώς έχει διαμορφωθεί πλέον μια διαδική κοινωνία όπου από τη μια μεριά έχουμε ένα 10-15% του πληθυσμού το οποίο όντως ευημερεί. Ναι. Και από την άλλη μεριά έχουμε την πλειονότητα του ελληνικού λαού που είναι πάνω από το 80-85% που έχει προβλήματα. Μετά, αυτό το οποίο λέγαμε μεσαία τάξη. Πού είναι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα? Πού είναι η μεσαία τάξη όταν παίρνουμε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και λένε ότι το 80-82% των Ελλήνων, δηλαδή όσοι κάνουν φορολογική δήλωση, έχουν εισοδήματα κάτω από 18 και 19.000 ευρώ το χρόνο. Να, ναι. Ποιος να στηρίξει τώρα, δηλαδή, τα έσοδα του κράτους, είναι, ποιος να στηρίξει? Αν είναι δυνατόν. Και να σας πω τώρα και ένα, ναι, είναι ένα στοιχείο το οποίο μου έκανε εντύπωση και το είναι που δημοσίευσε προχτές η Ελσάτ, ναι, που έχουμε δραματική άνοδο στα διαζύγια. Α, ναι, γι' αυτό και θα δηλαδή, ναι, δηλαδή το 2017, γιατί είναι τα στοιχεία αφορούν το 2017, τα διαζύγια ήταν σχεδόν 20.000. Αυτό που το αποδείτε εσείς με βάση τα οικονομικά, είναι θέμα, δεν μπορούν πλέον να αντέξουν. Αυτό δείχνει ότι η ελληνική οικογένεια δεν τα βγάζει πέρα. Δεν τα βγάζει πέρα. Η ανέχεια, η οικονομική ανέχεια φέρνει τη μιζέρια. Δηλαδή σκεφτείτε, γίνονται περίπου 45.000 γάμοι το χρόνο. Ναι. Πριν την κρίση ήταν 60-65.000 γάμοι το χρόνο. Τώρα έχουμε πέσει κάτω από τις 50.000. Και τα διαζύγια είναι σχεδόν 20.000. Δηλαδή σχεδόν το 60-70% των γάμων οδηγούνται σε διαζύγιο. Παλιά, δηλαδή ας πούμε το 2000-2005, τα διαζύγια ήταν 8-9.000-10.000. Δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε την ανωδική πορεία των διαζυγίων ότι πλέον έχουν αλλάξει οι σχέσεις, ναι, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κύριο κριτήριο είναι το οικονομικό. Όταν ξεκινάνε τώρα δύο νέοι άνθρωποι να κάνουν οικογένεια και έχουν μεταβίας 1.200 ευρώ, ναι, εισοδήματα και δύο, και με την πρόθεση να εργάζονται, ναι, πώς θα έχουν σπίτι, πώς θα πληρώνουν το νίκη, ναι, πώς θα κάνουν παιδιά, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, όλα αυτά τι είναι? Είναι στοιχεία οικονομικής κοινωνικής κρίσης. Mm-hmm. Αυτά οι κυβερνώντες δεν τα βλέπουν? Δεν βλέπουν ότι πρέπει να βοηθηθεί η ελληνική οικογένεια? Δεν βλέπουν ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα κυρίως οικονομικά σαν νέα παιδιά? Δεν μπορεί να τελειώνει τώρα ένας νέος το πανεπιστήμιο, να παίρνει το μάστερ του ή να παίρνει το δακτορικό του και να του λένε στην Ελλάδα έλα να δουλέψεις για 600 και 700 ευρώ το μήνα. Δεν θα έρθει ποτέ. Δεν θα έρθει ποτέ. Συνεπώς, το οικονομικό είναι το πρώτο κίνητρο. Και όταν λέμε κίνητρα οικονομικά, δεν μιλάμε για επιδοματικές πολιτικές, δηλαδή να πάρει ένα επίδομα 200-300 ευρώ. Μιλάμε για αμοιβές. Να αμείβεται. Δεν μπορεί ο πολίτης, ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει μοχθήσει, η οικογένειά του έχει δαπανίσει χρήματα γι' αυτό να. Σε φροντιστήρια, σε αγορές βιβλίων, τόσες δαπάνες και να βγαίνει σε ένα αγορά εργασίας και αν βρει δουλειά να του λένε πάρε 500 και 600 ευρώ ή 300 και 400 ευρώ σε συνθήκες μερικής απασχόλησης και να βλέπουμε εδώ τα στοιχεία του ΑΕΔ να σου λένε ότι από τους 5 εργαζόμενους ο ένας είναι μερικής απασχόλησης και γι' αυτό και έχουμε και αυτή την πτώση στις ασφαλιστικές φορές. Ναι, ναι. Δεν πληρώνουν. Δεν τώρα πληρώνουν, εδώ και οι συνεπείς, δηλαδή, περιμένουν τη ρύθμιση του νομοσχεδίου που έρχεται μέχρι Μεγάλη Τρίτη για, για τα, ναι, ασφαλιστικά ταμεία. Λένε τώρα τα στοιχεία της Ελστάτ. Ναι. Οι απασχολούμενοι είναι περίπου 3.850.000. Ναι. Από αυτούς όμως, πόσοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ασφαλιστικές φορές? Mm-hmm. Πόσοι? Και μετά οι συνταξιούχοι είναι 2.750.000. Πώς μπορεί να συντηρηθεί ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό το σύστημα, όταν σχεδόν ο ένας, στον ένα συνταξιούχο αντησυχεί ένας ασφαλισμένος και η βιωσιμότητα του οποιοδήποτε συστήματος κοινωνικής ασφάλισης προϋποθέτει τουλάχιστον 3 με 4 εργαζόμενους σε έναν, ναι, δηλαδή έχει συνταξιούχο. Ανατραπεί, δεν υπάρχει ασφαλιστικό, έχει την αχθεί στον αέρα. Μα γι' αυτό λέμε ότι η χώρα έχει προβλήματα, μεγάλα προβλήματα
και όλα αυτά τα οποία λέμε οι επιδοματικές πολιτικές, ναι, όλα αυτά φαίνονται στην άνοδο του δημοσίου χρέους. Μπράβο. Διότι το δημόσιο χρέος με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2019 εξακολουθεί να είναι στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2018, εντάξει, δηλαδή 359 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, πώς μπορεί μια χώρα και ερχόμαστε στον, ναι, Μοσκοβισή. Να πούμε τώρα, να βάλουμε και τον τίτλο του λέει... κ. Μοσκοβισή που είπε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος θα πέσει κάτω από το, 100% του ΕΠ το 60. Αυτά σε τώρα... 41 χρόνια από τώρα, ναι, που η δικιά μας η γενιά θα είναι βέβαια... Αυτά τώρα είναι προβλέψεις ανυπόστατες. Ναι. Και θα σας πω τώρα, επειδή εμείς τώρα δεν έχουμε κάνει και πολλές εκπομπές και στο παρελθόν, ναι, όταν κάναμε εκπομπές το 2009, 2010, 2011, mm-hmm, σχολιάζαμε αντίστοιχες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κομισιόν, οι οποίες με εκθέσεις τους λέγανε το 2020, το 2018, το χρέος γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα θα είναι στο 110% του ΑΕΠ και πόσο είναι, 195% είναι το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης από ποσοστό του ΑΕΠ. Ναι. Συνεπώς αυτές οι προβλέψεις δεν έχουν καμιά αξία. Τίποτα. Όταν η πραγματικότητα δείχνει τα αντίθετα. Σωστά. Γιατί υπάρχει αυτή η σιωπή στην κοινωνία, υπάρχει ένα πράγμα σαν να έχουμε μπει σε ένα μυθριδατισμό, σαν να έχουμε μπει σε μια νιρβάνα, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα, όλοι ξεκινούν την ημέρα τους, σκεφτικοί, οι περισσότεροι φαντάζομαι και με κατάθλιψη, ναι, και περιμένουν απλώς να φτάσει το βράδυ και να πάνε σπίτι τους, κύριε καθηγητή. Όντως υπάρχει ένας μυθριδατισμός στην ελληνική κοινωνία, ο οποίος βέβαια είναι... Αυτό γιατί όλοι ξέρουν δεν θα καταφέρουν τίποτα. Οι πολίτες σου λένε... όλα τα κόμματα πήγανε πλέον με τα μνημόνια. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Όποιο και να ψηφίσουμε, μετά δεν υπάρχει ένα κόμμα. Δηλαδή, μετά τη μεταπολίτευση, μετά το 1974, είχε εμφανιστεί το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε δώσει ένα όραμα. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος με ρητορική, με συνθήματα. Ερθυμίστε το, βυθίσατε τη χώρα, ναι, ναι, χώρα, ναι, και όλα αυτά. Ναι, που ενέπνεε, ας πούμε, το λαό. Ενέπνεε το λαό και πήρε αυτό το 48% το 1981. Δηλαδή, οι πολίτες είχαν κάπου να συρριχτούν. Ενώ τώρα δεν υπάρχει κόμμα. Δηλαδή, τώρα σου λένε οι πολίτες πάμε σε εκλογές. Τι κόμμα να ψηφίσουμε. Είναι, δηλαδή, όλα τα κόμματα είναι με τα μνημόνια και δεν υπάρχει ένα κόμμα να εκφραστεί, mm-hmm, και να μπει μέσα και να παλέψει. Οπότε, ναι, σωστά, σου λένε οι πολίτες, πού να βγούμε να φωνάξουμε. Σωστά. Ήταν οι αγανακτισμένοι που βγαίνανε στο Σύνταγμα. Ναι. Βγήκανε μια, δυο, τρεις, τέσσερις φορές. Ήτανε ο Σπίδας, μάλλον έχουν τακτοποιηθεί τώρα. Ναι, ήταν ο Σπίδας που είχε κάνει ο Μίκης ο Θεοδωράκης. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Τίποτα, δεν υπάρχει, καμία. Δεν υπάρχει. Χθες ο Πρωθυπουργός συνέντευξη στον Αντένα είπε ότι είμαι συνηθισμένος να χάνω τις δημοσκοπήσεις και να κερδίζω στις κάλπες. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις φέρουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Το θέμα είναι τι προσδοκίες καλλιεργεί ο κ. Μητσοτάκης και αν θα είναι σε θέση, όταν και εφόσον γίνει Πρωθυπουργός, να πάει τη χώρα μισό βήμα μπροστά και αν πρέπει να τρέξει. Γιατί η χώρα νομίζω όχι μόνο περπατάει, κύριε καθηγητά, όχι είναι βήμα σημειωτών, πάλι κάνουμε βήματα πίσω. Δηλαδή χάνεται μια χρονιά πάλι, έτσι. Αυτό το οποίο μου είχε κάνει εμένα εντύπωση στο λόγο του κύριου Μητσοτάκη είναι ότι δεν έχουν οικονομικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Δηλαδή το να βγαίνει και να λέει θα μειώσω τους φόρους, ναι, και όταν του λένε θα μειώσω φόρους και ο κρατικός προϋπολογισμός θα μειώσω τις δαπάνες. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς έτσι. Δηλαδή, όταν υπάρχει τώρα το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2019, τα έχουμε, ναι, τα, ναι, τα στοιχεία και βεβαίως, τα έχουμε δείξει. Που έχει ψηφιστεί, 2019-2022, που έχει ψηφιστεί, ναι, από τον Ιούνιο του 2018. Ένας κορσές ο οποίος δεν είναι πάνω στη χώρα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς έτσι. Ένας υπεύθυνος αρχηγός τι θα έλεγε. Θα έλεγε, αυτά είναι τα μέτρα τα οποία εγώ προτείνω, θα τα συζητήσω με το κουαρτέτο, μπράβο, διότι έχουμε υπογράψει. Βέβαια, θα τα συζητήσω με τους ξένους πιστωτές, mm-hmm, και θα τους πείσω ότι αυτή πρέπει να είναι η νέα πολιτική. Αυτή όμως τα μέτρα τα οποία λέει ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να είναι ποσοτικοποιημένα, να είναι υπολογισμένα, οπότε να εμφανίσει ένα καινούριο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Έτσι, mm-hmm, λειτουργούν, διότι όπως και να το κάνουμε, εννοείται είναι ένα μεγάλο κόμμα. Αργότερα από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Ναι. Δεν έχει τεχνοκράτες δίπλα του. Δεν έχει στελεχειακό δυναμικό το οποίο θα αποτελέσει το επόμενο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν και να μιλάνε υπεύθυνα. Ναι. Δεν μπορούν να βγαίνουν και να λένε θα μειώσω τους φόρους, θα μειώσω τον έλφια,
θα μειώσω τη φορολογία από τα κέρδη, από το 29% θα το πάω στο 20%. Να το πας και στο 10%. Δεν λέμε να μην τα πας, αλλά πρέπει να τα δείχνεις μέσα από πρόγραμμα. Σωστά. Να είναι ποσοτικοποιημένο το πρόγραμμά σου. Να είναι δηλαδή στην ουσία ένα νέο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, που αυτός πλέον είναι ένας θεσμός, ο οποίος έχει μπει μετά το 2010. Άλλωστε, υπάρχει και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Βεβαίως. Το οποίο παρακολουθεί την εξέλιξη του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής και κάθε τρεις μήνες κάνει έκθεση. Και πέρα από τις εξαμηνίες εκθέσεις που παρουσιάζει. Οπότε ο κύριος Μητσοτάκης, γνωρίζοντας όλα αυτά τα δεδομένα, οφείλει με το οικονομικό του επιτελείο να έχει πιστικό λόγο, δηλαδή να παρουσιάζει πρόγραμμα πιστικό. Γιατί αυτά που λέμε είναι καλοπρόαιρετα. Τα ίδια λέγαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 λέγαμε ότι δεν έχει πρόγραμμα. Και αυτό αποδείχθηκε στην πράξη, διότι εν θυμίσαι τότε λέγανε που είχαν πει στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση το Σεπτέμβριο του 2014, ότι εμείς έχουμε δαπάνες 7 δισεκατομμύρια ευρώ και θα τα βρούμε από εδώ. Και τελικά δεν είχαν τίποτα, δεν είχαν οικονομικό πρόγραμμα. Σωστά. Τώρα εσείς από τη μεγάλη εμπειρία που έχετε, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που μπορεί να δείξουν ότι η αγορά ξεκολλάει, η οικονομία, ότι πάμε λίγο καλύτερα, υπάρχει κάτι για εσάς? Πρώτον, πέρα από τα βασικά που μας είπατε για οικοδομική δραστηριότητα, είναι αυτά πωλήσεις τα οποία σας είπα. Πρώτον, δείκτης λιανικών πωλήσεων. Δεύτερον, δείκτης οικοδομικής δραστηριότητας. Τρίτον, αύξηση των εξαγωγών. Μάλιστα. Αλλά με παράλληλη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Δεν μπορούμε να εισάγουμε περισσότερα από ό,τι εξάγουμε. Διότι τι γίνεται? Πέρσι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν για την ακρίβεια 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την πορεία που έχει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο δίμηνο του 2019, ενδεχομένως να προσεγγίσει και τα 8 και τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε πλέον η χώρα μας υποφέρει από την παραδοσιακή της νόσο των δίδυμων ελλειμμάτων, που τα δίδυμα ελλείμματα ήταν αυτά που ιστορικά προκάλεσαν τις 5 χροκοπίες της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς, δεν μπορείς να λες ότι θα αναπτυχθείς με 3 και 4% ή έστω και με 2,5% όταν δεν έχεις διεύρυνση του εξαγωγικού σου εμπορίου. Σωστά. Οπότε πρέπει να αυξηθεί το εξαγωγικό σου εμπόριο, δηλαδή οι εξαγωγές σου. Άλλος πολύ σημαντικός δείκτης, οι καταθέσεις τράπεζες. Ναι. Όταν μια οικονομία αναπτύσσεται, σημαίνει ότι μέσα στην οικονομία δημιουργούνται νέα εισοδήματα. Εισοδήματα από μισθούς, από κέρδη επιχειρήσεων, νίκια, μερίσματα μετοχών. Και εδώ έρχονται τα σχέσεις Τράπεζας Ελλάδος και σου λένε, το Φεβρουάριο του 2019 οι καταθέσεις ήταν 132,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ενώ το Δεκέμβριο του 2018 ήταν 134,5. Μάλιστα. Δηλαδή είχαμε μείωση των καταθέσεων σε δύο μήνες 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Πώς μπορεί τώρα μια οικονομία να αναπτύσσεται, ναι, όταν δεν δημιουργούνται καταθετικοί πόροι μέσα στις τράπεζες, ώστε και οι τράπεζες να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν επενδυτικά έργα, δηλαδή Σωστά. να χορηγούν δάνεια για παραγωγικές επενδύσεις. Σωστά. Συνεπώς, υπάρχει μια πλειάδα στατιστικών δεδομένων από τα οποία καταδεικνύεται πως η οικονομία έχει πρόβλημα. Αν τώρα δούμε στις τράπεζες να αυξάνονται οι καταθέσεις, ναι, να αυξάνονται οι χορηγήσεις δανείων, να μειώνονται τα κόκκινα δάνεια, να έχουμε αύξηση των εξαγωγών μας, βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, αύξηση των κρατικών εσόδων μέσα από την αναπτυξιακή διαδικασία και όχι μείωση των άμεσων και των έμεσων φόρων που δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, να έχουμε άνοδο της οικοδομικής δραστηριότητας, άνοδο του δείκτη λιανικών πωλήσεων, που είναι κέρια σημασίας δείκτης αυτός. Ναι. Τότε αν έχουμε αυτούς τους 5-10 κρίσιμους δείκτες, θα ερχόμαστε εδώ στην εκπομπή και θα λέμε η οικονομία πάει καλά. Σωστά. Πόσο σας προβληματίζει πλέον ότι κάθε χρόνο φεύγουν όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι και μπαίνουν όλο και λιγότεροι άνθρωποι στην εργασία? Δηλαδή, μειώνονται, κύριε καθηγητά, οι οικονομικές μονάδες στη χώρα, οι οποίες μπορούν να στηρίξουν τα έσοδα του κράτους. Αυτό είναι η κορονίδα, όλο το πρόβλημα. Έτσι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γερασμένος λαός. Αυτό δηλαδή δείχνει. Οι νέοι έξω στο εξωτερικό, όπως είπατε. Δείχνει τη φθορά της που υφίσταται η ελληνική κοινωνία. Ναι. Δηλαδή, έχουμε αύξηση των συνταξιούχων.
Φτάσαμε στο σημείο οι συνταξιούχοι μαζί με τους ανέργους να αποτελούν πάνω από το 40% του συνολικού πληθυσμού. Έτσι. Οπότε είναι μια κοινωνία η οποία φθήνει. Mm-hmm. Αυτή τώρα η φθήνουσα πορεία για να ανατραπεί, ναι, θέλει πολιτικές. Θέλει πολιτικές που να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό, πρέπει να αυξάνεται ο πληθυσμός. Βέβαια. Δεν μπορεί τώρα μια χώρα των 132.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και άμα βάλουμε και το Αιγαίο που λέμε ότι είναι, ναι, λίμνη ελληνική, ναι, ξεπερνάμε τα 300.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν μπορεί τώρα μια κοινωνία, να λέμε τώρα η Ολλανδία, η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο, να έχει 17 και 18 εκατομμύρια πληθυσμό. Βέβαια. Εμείς εδώ θα έπρεπε να είχαμε τώρα ένα πληθυσμό τουλάχιστον 20-25 εκατομμύρια. Βέβαια. Δεν μπορεί τώρα το 1970 οι Τούρκοι είχαν 27 εκατομμύρια πληθυσμό. Με συγχωρείτε, το 1960 οι Τούρκοι είχαν 27 εκατομμύρια πληθυσμό, εμείς είχαμε 10 και οι Τούρκοι σήμερα να έχουν 82 εκατομμύρια τόσο, και εμείς να έχουμε ακόμη 10. Και να είμαστε προς συνεχή. Δεν μπορεί μείωση, δηλαδή να μην αυξάνεται ο πληθυσμός, οπότε υπάρχει πρόβλημα δημογραφικό. Έτσι. Συνεπώς, το οποίο δεν γίνεται άμεσο. Αυτό θέλει ασφαλώς τώρα πολιτική συνεπώς δεκαετίας. Συνεπώς θέλει πολιτικές για το δημογραφικό, πολιτικές για την οικονομία, πολιτικές για την ασφάλεια των πολιτών. Να αισθάνονται ασφαλείς μέσα στα σπίτια τους. Ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Αυτά θέλουν πολιτικές. Και για να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές, θέλεις πόρους. Και για να έχεις αυτούς τους πόρους, θέλεις ισχυρή οικονομία. Ναι. Πού να τη βρεις όμως. Πού να τη βρεις τώρα την οικονομία, όταν είσαι μια οικονομία με 360 δισεκατομμύρια ευρώ επίσημο χρέος, δεν βάζουμε το ανεπίσημο. Βέβαια. Ας μείνουμε στο επίσημο. Ναι, στο ιδιωτικό, 360 βέβαια δισεκατομμύρια χρέος, όταν έχεις μια οικονομία η οποία δεν είναι ανταγωνιστική. Πώς. Οπότε θέλει πολιτικές. Ναι. Και η ευθύνη δεν είναι μόνο των κυβερνήσεων. Βέβαια αυτές έχουν τον κυρίαρχο λόγο, διότι είναι η εκτελεστική εξουσία. Ευθύνη έχουν και οι παραγωγικοί φορείς. Βεβαίως. Αυτό που λέμε οι κοινωνικοί εταίροι. Έτσι. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, η ΓΕΣΕ, ναι, τι κάνει η ΓΕΣΕ. Είναι κοινωνικός εταίρος. Η ΓΕΣΕ δεν μπορεί να βγάλει. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εξαγών, τα επιμελητήρια. Ναι. Είναι δηλαδή υπόθεση όλων αυτών των φορέων που συμμετέχουν στις αποφάσεις. Και κυρίως βέβαια των κυβερνήσεων που είναι εκτελεστική εξουσία και είναι αυτές οι οποίες εφαρμόζουν τις πολιτικές. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ θερμά και για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να ευχηθώ καλό Πάσχα, να ξεκουραστείτε. Και μακάρι, την επόμενη φορά όποτε με καλέσετε, θα τα πούμε μετά το Πάσχα σίγουρα, να είναι θετικά τα μηνύματα για την πορεία της οικονομίας. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ θερμά. Ωραία, ήταν κυρίες και κύριοι καθηγητής, κύριος Γιώργος Βάμβουκας, καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και πάμε να δούμε το βίντεο που αφορά τους υδρογονάνθρακες. Έπεσαν υπογραφές για την έναρξη έρευνα σχετικά με την ύπαρξη υδρογονάνθρακων σε δύο περιοχές του Ιουνίου. Πρώτων πυλών λοιπόν βρίσκονται συμβάσεις για τις έρευνες σε θαλάσσια κόπεδα της Κρήτης, ενώ στα Σκαριά είναι έρευνες στη Βόρεια Ελλάδα. Στο ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Κατσαρού. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές Ιόνιο και Μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη και τους εκπροσώπους ελληνικής και ισπανικής εταιρείας, η οποία για τρίτη φορά συνάπτει σχετική σύμβαση με το ελληνικό κράτος. Το οικόπεδο του Ιωνίου βρίσκεται βόρεια της Κεφαλονιάς και δυτικά των νησιών Λευκάδας και Κέρκυρας και μόνο αυτή η κοινοπραξία εκδήλωσε ενδιαφέρον για προσφορά. Σε συνδυασμό με τις έρευνες σε θαλάσσια οικόπεδα δυτικά και βορειοδυτικά της Κρήτης, οι οποίες βρίσκονται για προσηματικό έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο, θα απαντηθεί αν είναι πετρελοπιθανές αυτές οι περιοχές ή όχι. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, αυτό θα φανεί σε 2 με 4 χρόνια, ενώ χρειάζονται 8 χρόνια κατά μέσο όρο για να ξεκινήσει η αξιοποίησή τους. Έτσι, η Ανατολική Μεσόγειος φαίνεται να μπαίνει στο χάρτη των υδρογονανθράκων με δυνατότητες που ίσως να διαμορφώνουν ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για ολόκληρη την περιοχή. Και όλα αυτά όχι δίχως αντιδράσεις από πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις μεγάλες επιφυλάξεις των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα όσων εξαρτώνται από τον τουρισμό, που ζητούν να σταματήσει κάθε έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων υπό τον φόβο περιβαλλοντικού ατυχήματος. Τόσο ο Γιώργος Σταθάκης όσο και οι εκπρόσωποι των δύο εταιριών εξήγησαν ότι η χώρα πρέπει να εξερευνήσει και να εκμεταλλευτεί τις εγχώριες ενεργειακές πηγές της, αλλά και πως θα τηρηθούν όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία είναι η αυστηρότερη διεθνώς και έχει ενσωματωθεί στο σύνολό της από την Ελλάδα. Τα επόμενα βήματα θα περιλαμβάνουν έρευνες σε χερσαίες λεκάνες όπως είναι τα Γρεβενά και η Θράκη.
Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελπίδα Πουρναρά να δούμε τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις που έχουν προκύψει. Ελπίδα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη, κυρίες και κύριοι. Με προσδοκίες για ένα τίμημα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ πραγματοποιείται σήμερα η ηλεκτρονική δημοπρασία, μέσω της οποίας θα αναδειχθεί το επενδυτικό σχήμα, στο οποίο θα παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών. Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων θα χρησιμοποιήσει το e-auction για πρώτη φορά σε διαγωνισμό παραχώρησης για να ζητήσει βελτιωμένες οικονομικές προσφορές από τους προκριθέντες επενδυτές, με στόχο να μεγιστοποιήσει το τελικό έσοδο για το ελληνικό δημόσιο. Στον νικητή του διαγωνισμού θα παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών, αλλά και η δυνατότητα αξιοποίησης της χεσαίας ζώνης που διαθέτει, επιφάνειας περίπου 210.000 τετραγωνικών μέτρων. Την υλοποίηση επένδυσης ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής του εργοστασίου της Πάτρας προχωράει η Friesland Campina Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υλοποίηση της επένδυσης θα ξεκινήσει αμέσως μετά το Πάσχα και θα ολοκληρωθεί εντός του 2019. Ένα έτος σταθμό για το Γαλανονού που γιορτάζει φέτος τα 90 χρόνια παρουσίας του στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το επενδυτικό σχέδιο του 2019 εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας και μακροχρόνιας στρατηγικής της εταιρείας, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου κατά 50%. Η Intralot ΑΕ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 12μήνου για την περίοδο με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 5,7% και τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 3,6% αντίστοιχα σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία σε σχέση με το 2017. Τα έσοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά 6,4% σε σύγκριση με το 2017, ενώ κατά το 12μήνο αυτό τα κέρδη πρώτοκων και φόρων μειώθηκαν κατά 22,8% σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2018, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Intralot, κ. Σοκράτης Κόκαλης, δήλωσε: «Η ανακοινωθής απτώση εσόδων και κερδών κατά το 2018 αναδεικνύει την ανάγκη για μια ευρεία κλίμακα αναδιοργάνωση των παραγωγικών και λειτουργικών δυνατοτήτων μας, προσβλέποντας σε σημαντικές μειώσεις κόστους και αυξημένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα». Τέλος, στοχευμένα κίνητα και ωφελούς αποχώρησης σε όσους τραπεζικούς υπαλλήλους εργάζονται στο δίκτυο 10 νομών, ετοιμάζεται να προσφέρει η Alpha Bank, επιδιώκοντας να ευθυγραμμιστεί με τις εποπτικές οδηγίες για ψηφιακό μετασχηματισμό μέρους των εργασιών της και περαιτέρω μείωση του λειτουργικού της κόστους. Τα κίνητρα που θα δοθούν είναι αντίστοιχα του προγράμματος, το οποίο έτρεξε το περσινό καλοκαίρι, αλλά τώρα θα αφορά σε υπαλλήλους που εργάζονται στους νομούς Λασιθίου, Χανίων, Αχαΐας, Βιωτίας, Ιωαννίνων, Θεσπροπίας, Κοζάνης, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Ανέστη. Ελπίδα Πουρναρά, ευχαριστώ θερμά. Πριν πάμε στο επόμενο και τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σας πω ότι ο γενικός δείκτης πλέον υποχωρεί ένα ακόμη 0,6%, 765,30 μονάδες. Ο τζίρος προσεγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Οι μετοχές που σήμερα καταγράφουν κέρδη είναι η News Phone 9,74, η LGEC 8,26, Byte Computer 4,11, IES άνοδος 3,03, Αλουμίλ κέρδη 2,64, Εκτιοτροφία Σελόντα 2,37, Αττικά Μπανκ 0,69 και Κλουκίνας Λάπας 1,59%. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε διάλειμμα και αμέσως μετά έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μια πολύ καλή συνάδελφο και δημοσιογράφο βέβαια, αφού από σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα στήλη στην εκπομπή κάθε Τρίτη 11.30 με 12. Περισσότερο όμως θα πούμε μετά το διάλειμμα που ακολουθεί αμέσως και στις 11.30 θα είμαστε και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11 το πρωί. Σήμερα είναι Τρίτη, 16 Απριλίου του 2019. Όλος ο κόσμος, βέβαια, τα βλέμματα στραμμένα στο Παρίσι και στο συγκλονιστικό αυτό γεγονός της πυρκαγιάς στην Παναγία των Παρισιών, αυτό το εμβληματικό κτίριο, το οποίο δεν υπέστη καμία καταστροφή σε δύο παγκοσμίους πολέμους, εκεί όπου ορκίστηκε αυτοκράτορας ο Ναπολέοντας. Δυστυχώς, χθες με αυτή την πυρκαγιά είδαμε να καταστρέφεται ένα μέρος. Ευτυχώς ήδη έχουμε ήδη τις πρώτες ειδήσεις ότι αρκετοί εκατομμυριούχοι από όλο τον κόσμο προσφέρουν χρήματα για να αποκατασταθεί η καταστροφή. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και η τελευταία. Εμείς επιστρέφουμε στα πεζά θέματα της οικονομίας. Σε επίπεδο τώρα ο κρατικών ομολόγων, να σας πω ότι σήμερα συνεχίζεται εκ νέου η αποκλιμάκωση στα δύο βασικά κρατικά ομόλογα. Το πενταετές είναι στο 2,16%, υποχωρεί 0,32% σε σχέση με χθες, και το δεκαετές το 3,28%. Πέφτει 0,12 σχέση με χθες. Θυμίζω ότι το δεκαετές είναι σε επίπεδα Σεπτεμβρίου του 2005. Είναι ιστορική χαμηλή απόδοση. Και εν όψη βέβαια του νέου ομολόγου που αναμένεται να εκδοθεί μάλλον 7 Μαΐου, λένε πληροφορίες, θα είναι πιθανότητα 7 ετούς διάρκειας και όχι 3 ετούς. Η χώρα μας θα πρέπει να αντλήσει περί τα 2 δις ευρώ για να αποπληρώσει μέρος των ακριβών δανείων που έχουμε προς το IMF, τα οποία θυμίζω τα έχουμε πάρει, και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, διότι όλοι εμείς τα αποπληρώνουμε. Έτσι δεν υπάρχει κάποιο μαγικό χέρι που αποπληρώνει αυτά τα δάνεια
στο IMF. Τα έχουμε λοιπόν σαν χώρα πάρει με επιτόκιο 5,13%. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται οι ανακοινώσεις εταιριών, αποτελέσματα. Χθες η Intralot δεν εμφάνισε καλά αποτελέσματα, ζημιές. Η είδηση βέβαια είναι ότι ο ίδιος ο Σωκράτης Κόκαλης επανεργοποιήθηκε μετά από αρκετά καιρό και είπε στους μετόχους της συνέλευσης, μάλλον όχι στους μετόχους, είπε στην ανακοίνωση ότι αναλαμβάνω πλήρως πλέον την ευθύνη της πορείας των εργασιών. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα, πριν σας παρουσιάσω την καλή φίλη και δημοσιογράφη που θα είναι μαζί μας κάθε Τρίτη 11.30 με 12, πάμε να δούμε την εισαγωγή, το φιλεράκι της νέας πλέον. Του νέου ενθέτου που εισάγουμε εδώ στην εκπομπή κάθε Τρίτη 11.30 με 12 και επανερχόμαστε σε περίπου 13 δευτερόλεπτα από τώρα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, business news, θα μιλάμε για επιχειρήσεις και νομίζω ότι έχω βρει την καλύτερη παρτενέρ για αυτό το πράγμα και καλωσορίζω την Ελένη Μπότα, την καλή συνάδελφο και δημοσιογράφο και πάνω απ' όλα φίλη. Ελένη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Νέστη. Εσένα βέβαια ο χώρος είναι οικείος, έτσι κι αλλιώς είσαι κομμάτι του SBC πάρα πολύ καιρό και χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάμε πλέον αυτόν τον νέο κύκλο εκπομπών. Χαίρομαι και εγώ πολύ. Κάθε Τρίτη, έτσι 11.30 με 12 θα είναι το ραντεβού μας, όπου θα προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε όλα τα θέματα γύρω από το χώρο του επιχειρήν. Να πω ότι την Ελένη την Πότα τη διαβάζετε, κυρίες και κύριοι, και στο οικονομικό site economistas.gr και θα μπορείτε βέβαια να την απολαμβάνετε και κάθε Τρίτη εδώ μαζί μας 11.30 με 12. Εκτός απρόπτω, όταν έχει ρεπορτάζ, θα βγαίνει τηλεφωνικά υποχρεωτικά, γιατί είναι μάχημη ρεπόρτερ. Είναι κάτι το οποίο εγώ πάντα λατρεύω και θαυμάζω, γιατί η δημοσιογραφία είναι στον δρόμο και δεν είναι στα στούντιο και δεν είναι στα γραφεία, λέει. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Λοιπόν, σταματώ την πολυλογία μου και πάμε λοιπόν να δούμε. Βιώνουμε πλέον και είμαστε στο τέταρτο μήνα του 2019. Mm-hmm. Και ένα ίσως και το σημαντικότερο γεγονός ότι πλέον βλέπουμε να γίνονται πολλές κινήσεις εξαγορών ελληνικών επιχειρήσεων. Κάτι το οποίο θα λέγαμε ίσως το περιμέναμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φαίνεται τώρα αρχίζει να γράφεται ξανά ο επιχειρηματικός χάρτης της χώρας. Μετά τα μνημόνια, Ελένη. Ακριβώς, Ανέστη. Και έχουμε μία κινητικότητα την τελευταία διετία. Mm-hmm. Τώρα, τον τελευταίο χρόνο έχει αυξηθεί. Και την τελευταία διετία γίνανε και πολλές εταιρείες μη εισηγμένες, οπότε περάσανε στο παρασκήνιο και δεν ανακοινώθηκαν. Mm-hmm. Ξένοι όμιλοι, λοιπόν, έχουν έρθει και κάνουν ένα ντου στις ελληνικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Υπολογίζεται ότι την τελευταία διετία έχουν εξαγοραστεί 25 εταιρείες. Περίπου με μία αξία συναλλαγών γύρω στα 3 δις. Μάλιστα. Βέβαια, αυτοί οι ξένοι τις βολιδοσκοπούσαν εδώ και χρόνια. Δηλαδή, παρακολουθούσαν. Φυσικά. Και τα capital controls έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Είδανε ποιες μπορέσαν και σταθήκαν όρθιες και ποιες δεν τα καταφέρανε. Εταιρείες οι οποίες είδαν ότι έχουν υγιή χρηματοοικονομικά μεγέθη, έχουν προοπτικές ανάπτυξης. Mm-hmm. Είναι από το χώρο της υγείας, του εμπορίου, της βιομηχανίας. Καλό management. Εταιρική διακυβέρνηση. Ακριβώς, έτσι όπως το λέω. Όχι τα χάλια φωλή-φωλή και να μην αναφέρω τώρα. Και πολλές άλλες ακριβώς. Τις οποίες υπάρχουν. Ήρθανε λοιπόν και γίνανε οι διαπραγματεύσεις και έχουμε εξαγορές εταιριών. Πρόσφατα είχαμε το Γκανά και είχαμε την Κριτών Άρτος. Mm-hmm. Έχουν γίνει πολλές και από ό,τι μαθαίνω και έχουν μπει και άλλες στο στόχαστρο. Δηλαδή οι ξένοι έχουν έρθει και βολιδοσκοπούν και θέλουν να αγοράσουν και τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν ελληνικές εταιρείες με προοπτικές. Μας βρίσκουν, πιστεύεις τώρα, οι ξένοι, τις ελληνικές εταιρείες σε μια πορεία αδύναμη. Δηλαδή, αυτές οι εταιρείες έχουν καταφέρει με όσες πληγές άνοιξε αυτή η δεκαετής κρίση να σταθούν όρθιες, αλλά από εκεί και πέρα φαντάζομαι χρειάζονται ρευστότητα, Ελένη, και χρειάζονται και το κίνητρο της επόμενης μέρας να πάνε κάπως παραπέρα, έτσι. Ακριβώς. Είναι εταιρείες οι οποίες καταφέρανε μέσα στην κρίση να επιβιώσουν. Ναι, ίσως γιατί δεν είχαν πολύ μεγάλο δανεισμό τραπεζικό. Mm-hmm. Καταφέρανε, μπόρεσαν να σταθεροποιηθούν. Βλέπουν λοιπόν, βέβαια τώρα όμως πρέπει όντως για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να πέσουν κεφάλαια. Και δεν ξέρω κατά πόσο οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν τα κεφάλαια. Μπορούσαν να αντέξουν αμυντικά στην κρίση, αλλά επιθετικά για να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα δεν ξέρω αν μπορούν. Οπότε έρχονται οι ξένοι, βάζουν τα απαραίτητα κεφάλαια και προσπαθούν και πάμε στην επόμενη μέρα. Μεγαλώνουν αυτές οι επιχειρήσεις. Συνήθως παρατηρούμε ότι κρατάνε το management η ελληνική πλευρά. Ναι, γιατί ξέρουν το DNA ακριβώς. Και ξέρουν την κουλτούρα, έτσι, πώς λειτουργούν εδώ πέρα. Ακριβώς. Είναι πολλές συμφωνίες ακόμη που θα δούμε μέσα στο επόμενο άρα, διάστημα. Άρα, για να το 19 θα είναι μια εξαιρετική χρονιά και θα καταγραφεί ως η καλύτερη χρονιά μετά το 9 που μπήκαμε σε αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία των μνημονίων. Ακριβώς. Που θα ξαναδούμε πάλι να ανθίζουν επιχειρηματικές ειδήσεις και εξελίξεις. Νομίζω ότι ο επιχειρηματικός χάρτης Ανέστη μέσα στο επόμενο διάστημα δεν θα είναι ο ίδιος. Θα έχουμε αλλαγές. Εταιρείες οι οποίες
υπάρχει και μια άλλη μερίδα, εταιρείες οι οποίες δεν αντέχουν όμως. Είναι και λίγο στο μετέχμιο. Ή εξάντλησαν πλέον την δραστηριότητά τους. Εξάντλησαν, βλέπεις, αναγκαστικά εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούν στην αγκαλιά ξένων επιχειρηματιών. Είμαστε δηλαδή στο μετέχμιο το παλιό να πεθαίνει και να φεύγει και να γεννιέται το καινούριο. Ακριβώς. Και έχουμε και όχι μόνο όσο αφορά την εξαγορά των ελληνικών επιχειρήσεων από τους ξένους, αλλά έχουμε και βλέπουμε και θέματα διαδοχής μέσα στους ελληνικούς ομίλους. Για πάμε σε αυτό το θέμα τώρα. Γιατί η πρώτη γενιά η οποία άρχισε να δημιουργεί δεκαετία του 60-70, πλέον έχει φτάσει σε μια ηλικία που έχει ξεπεράσει ή φτάνει τα 80 έτη, τα οποία και βιολογικά ένας άνθρωπος στα 80 χρόνια ή και 85, όσο καλός να είναι ως μάναζερ, κάποια στιγμή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Οπότε βάζει τα παιδιά του, ναι. Που όμως τα παιδιά του δεν αποδεικνύονται ότι είναι εισάξια του ονόματος, που και εδώ υπάρχουν παραδείγματα, Ελένη. Υπάρχουν μεγάλα παραδείγματα και αυτό νομίζω, Ανέστη, είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό, το ελληνικό επιχειρήν. Άνθρωποι οι οποίοι χτίσανε εταιρείες από το μηδέν, κατάφεραν να εδραιώσουν και να έχουμε ελληνικές επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους και με μεγάλη θέση στην αγορά, περνάει στη δεύτερη γενιά, η οποία δεύτερη γενιά δυστυχώς αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το έργο των ιδρυτών της. Έχουμε επίσης, μπαίνουν και άλλοι συγγενείς, οπότε εκεί έχουμε αρχίσει και γίνεται ένα επίσης πρόβλημα, γιατί υπάρχουν τσακωμοί, διαφωνίες. Οπότε υπάρχει πρόβλημα στις διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων. Εγώ θα αναφέρω δύο ακραία παραδείγματα. Όσον αφορά ότι μπαίνουν και άλλοι συγγενείς και δημιουργείται θέμα, είναι η ιστορία της καπνομηχανίας Καρέλια, που είναι σε μια κατάσταση εμφυλίου σε εισαγωγικά. Και από την άλλη, έχουμε μια εταιρεία που αύριο έχει και συνέλευση, μιλάω για τον Πετρόπουλο, δύο άνθρωποι, δύο αδέρφια, τα οποία δεν έχουν διαδοχή, αλλά κανονίζουν όμως την επόμενη μέρα. Ή να μην αναφερθώ στο Ναΐμι, στο Ελευθέριο Μουζάκη, ο οποίος είναι ο μοναδικός επιχειρηματής, ο οποίος πριν πεθάνει στη διαθήκη του άφησε 20 εκατομμύρια ευρώ και λέει αυτά θα τα χρησιμοποιήσετε ως μαξιλάρι για τα επόμενα χρόνια, αν συμβεί οτιδήποτε σε επίπεδο ρευστό. Δηλαδή, πόσο μακριά έβλεπε ο άνθρωπος για το μέλλον της επιχείρησής του. Και εδώ, Ανέστη, σου θυμίσω ότι και η Ίον, ας πούμε, ο ιδρυτής της, έχει αφήσει διαθήκη ότι ουδέποτε θα πωληθεί η εταιρεία και θα παραμείνει σε ελληνικά χέρια. Φροντίσανε να διασφαλίσουν, επειδή προφανώς γνωρίζανε το τι θα συμβεί, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Είναι κάποιοι που όντως το διασφαλίζουν και προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν. Άλλοι όμως, δυστυχώς, είναι στο μετέχμιο. Αν δεν τηρηθούν οι ισορροπίες, να διαλυθεί. Η Καρέλια, που είπες, είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα. Η Χαλιβουργική, ας πούμε, που ξέρουμε με τα αδέρφια, με τα παιδιά μαζί με τον πατέρα. Μιλάμε για τον κύριο Μάνες, Χαλιβουργική Ελλάδος. Και η Χαλιβουργική του Ομίλου Αγγελόπουλου. Ακριβώς. Υπάρχει εκεί η κόντρα και η διαφωνία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν αρχίσει και καταστρέφονται βιομηχανίες, εταιρείες, λόγω κόντρας, λόγω διαφωνιών. Γιατί πιστεύεις η πρώτη γενιά δεν εμπιστεύεται κάποιον ξένο ως μάνατζερ? Είναι θέμα εγωισμού, είναι θέμα ότι εγώ το έφτιαξα, το μεγάλωσα, είναι το ναι, παιδί μου. Ναι, εγώ πιστεύω, Ανέστη, ότι ήταν... Ας το καταστρέψω αν δεν μπορεί να πάει πιο πέρα. Ναι, πιστεύω ότι ξεκινήσανε εταιρείες τώρα από το 1950, μετά τον πόλεμο. Οπότε περάσαν όλες τις δυσκολίες. Το βλέπουν και ρομαντικά η παλιά γενιά των επιχειρηματιών. Εγώ το έφτιαξα λιθαράκι, ξεκίνησα από το μηδέν, έφτιαξα μια μεγάλη επιχείρηση. Το θεωρούν άδικο να έρθει κάποιος ξένος να τους πάρει το δικό τους δημιούργημα. Σωστά. Οπότε και εκεί είναι που έχουν αντιδράσεις. Όμως είναι αυτό ότι η διαδοχή δεν μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων. Μπράβο. Και έχουμε και περιπτώσεις παιδιών που δεν ασχολήθηκαν ποτέ με την επιχείρηση. Εγώ θα αναφέρω το παράδειγμα, ας πούμε, του κυρίου Δασκαλόπουλου, που είχε τρεις κόρες. Όπου θα μπορούσε μία εκ των τριών ή δύο ή και οι τρεις να ασχοληθούν με τη Δέλτα, την ιστορική βιομηχανία και λόγω παππού κτλ. Και τελικά βλέπει ο κ. Δασκαλόπουλος ότι δεν θα είχε κάτι αντίστοιχο, την εταιρεία πλέον την πούλησε κτλ. Έτσι. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που λες. Και επίσης, Ανέστη, δεν θέλω να ξεχνάμε αυτό και με τις κόντρες. Υπάρχουν και έχουν βγει κατά καιρούς ότι οι βασικοί μέτοχοι που είναι αδέρφια, ξαδέρφια κτλ. Τρώγονται μεταξύ τους. Μου λέγανε ότι οι τράπεζες πιέζουν έτσι και βγει προς τα έξω η φήμη και πληγεί η φήμη της εταιρείας. Έχει γίνει και στο παρελθόν, κάνουν απαιτητά τα δάνεια. Έτσι. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή έρχεται και σου λέει ότι αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, οι βασικοί μέτοχοι να τρώγονται, εσύ μπορεί να λες ότι έχω βάλει χέρι στο ταμείο ή οτιδήποτε άλλο. Θα σου τραβήξω την πρίζα και θα σε καταστρέψω. Οπότε υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το θέμα.
Κάποιοι ψάχνουν να βρουν και εκτός ένα διάδοχο σχήμα που μπορεί να είναι εκτός οικογενείας. Ναι, δεν ξέρω όμως. Δύσκολο αυτό. Δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τελικά. Τώρα, μια και είπες τράπεζες, γιατί Ελένη Μπότα έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ σε να διαρθρώσει. Και βλέπουμε, ας πούμε, περιπτώσεις εταιρεών, π.χ. ο Μπίτρος. Καθυστερεί εδώ 3 χρόνια να τα βρουν με τις τράπεζες και να γίνει αυτή η περίφημη συγχώνευση με τη Σίδμα. Βλέπουμε ιστορίες τώρα ζημιογόρων εταιρεών στο χρηματιστήριο, οι οποίες κάθε μήνα, κάθε χρόνο προσπαθούν να παίρνουν ανάσες οικονομικής ρευστότητας. Οι τράπεζες, πιστεύεις, γιατί δεν προχωρούν? Δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη, δεν έχουν τα στελέχη εκείνα που να μπορούν να τους δώσουν το OK? Εγώ πιστεύω, Ανέστη, ότι επειδή εμπλέκονται πολλές τράπεζες, υπάρχει πρώτον και διαφωνία μεταξύ των τραπεζών, το πώς θα γίνει η διάσωση. Κάποιος έχει περισσότερα δάνεια, κάποιος έχει. Είναι αλήθεια ότι έχει καθυστερήσει και οι αναδιαρθρώσεις πολλών εταιρεών, οι οποίες είναι έτοιμες, δεν αντέχουν άλλο. Έχουν πάει διετία, τριετία. Πες το, είναι έτοιμες να παραδώσουν άλλο, είναι έτοιμοι να κατεβάσουν ρολά, είναι να βάλουν λουκέτο. Αν δεν γίνει κάτι, και έχουν στηθεί έξω στο κατόφλι των τραπεζών και περιμένουν το πολυπόθητο πράσινο φως. Η Fortnet είναι τώρα 2 χρόνια η ιστορία, μην το ξεχνάμε, για οποία είναι οι τράπεζες μέσα δεν έχουν πάρει απόφαση το τι θα γίνει. Και απομειώνεται καθημερινά και η αξία της εταιρείας. Είναι πρόβλημα και είναι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν, είτε γιατί δεν γίνανε λάθος οι αποτιμήσεις, είτε δεν έγινε η διαδικασία σωστά, είτε γιατί, όπως είπαμε, μπλέκονται πολλές τράπεζες μαζί και υπάρχει διαφωνία. Αλλά υπάρχει πρόβλημα. Σωστά. Και αν δεν τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτές τις επιχειρήσεις, είναι και υγιείς, καλές επιχειρήσεις που, αν τους δώσεις μια ρύθμιση δανεισμού, νομίζω ότι θα τα πάνε αρκετά καλά. Σωστά. Και είναι δέσμες πραγματικά αυτής της απόφασης. Ναι, είναι δέσμες. Πολλές επιχειρήσεις, και ειδικά στο χρηματιστήριο που παρακολουθούσα χρόνια από τις πιο έμπειρες και καλές ρεπόρτερ, είναι ότι παραμένουν ζημιογόνες και έχουμε επιχειρηματίες που έχουμε πληροφορίες ότι πιθανόν να έχουν βγάλει τα χρήματα στο εξωτερικό. Δεν βάζουν όμως λεφτά, Ελένη, στις εταιρείες. Δεν βάζουν λεφτά να κάνουν μια αύξηση κεφαλαίου, να τις τονώσουν. Αυτό γιατί πιστεύεις? Είναι τελικά ο εγωισμός των αυτών των επιχειρηματιών? Δεν τους ενδιαφέρει πλέον, αφού δεν μπορέσουν να τα καταφέρουν με τράπεζες? Σου λέει, εγώ να είμαι καλά, και εταιρεία και εργαζόμενοι ας πάνε στο φούντο. Κοίτα, Ανέστη, δεν ξέρω τελικά πόσοι επιχειρηματίες διαχρονικά ήταν αυτοί που έβαλαν το χέρι στην τσέπη και επένδυσαν, ή από τα 5 ευρώ, για παράδειγμα, μπορεί να επένδυσαν μόνο το 1. Τα υπόλοιπα πήγανε τσέπη. Δεν ξέρω κατά πόσο λίγοι επιχειρηματίες οι Έλληνες επενδύουν στις επιχειρήσεις τους. Οι περισσότεροι βγάλανε τα χρήματα στο εξωτερικό, τις αφήσανε και απαξιωθήκαν οι εταιρείες, θα μπορούσαν να τις είχαν τονώσει, βλέπουμε ακόμα. Και οι τράπεζες ζητάνε τους βασικούς μετόχους, βάλετε λεφτά. Βέβαια. Να στηρίξετε τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, μην περιμένεις από μένα να έρθω αν εσύ δεν βάλεις χρήματα για να στηρίξεις το μαγαζί σου. Και όταν στο παρελθόν πολλοί από αυτούς οι αυξήσεις κεφαλαίου, τα χρήματα από τις αυξήσεις δεν πήγαν ποτέ εκεί που έπρεπε να πάνε, έτσι, και πήγανε για ακριβώς ίδιους σκοπούς. Να σου θυμίσω, μεγάλη εισηγμένη εταιρεία, τότε κατασκευαστική, γινόταν σε γενική συνέλευση που ήμουνα, εγκρίνεται η αγορά ακινήτου για την κόρη του βασικού μετόχου. Εγκρίνεται. Φοβερά πράγματα. Γινόταν πράγματα που ποτέ δεν πήγαν και δεν ξέρουμε και πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Καταλήξανε προφανώς σε τσέπες, καταλήξανε στο εξωτερικό και δεν επενδυθήκαν ποτέ στις επιχειρήσεις τους. Και αυτό είναι το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, το ελληνικό επιχειρήν. Αυτό είναι και το πρόβλημα, ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Βέβαια και φτάσαμε. Δεν ήταν μόνο ο δανεισμός, ο υπέρμετρος. Mm-hmm. Είναι ότι πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Σωστά. Ένα σχόλιο τώρα και για το περίφημο θέμα της φωλή-φωλή. Και είδαμε και τα μέρος της δικογραφίας, είδαμε τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι, και το γράψαμε κιόλας, ότι ήταν από τις εταιρείες που στα road show και της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου κάθε χρόνο ήταν στις κορυφές που όλοι ζητούσαν μία συνάντηση. Μιλάμε για την ελληνική Enron για μένα. Μιλάμε για Greek Statistics, ελληνική εταιρεία. Τι είναι αυτό που σου αφήνει εσένα ως γεύση, Ελένη? Για να σου πω την προσωπική μου, απογοήτευση. Δηλαδή, απογοήτευση. Και μιλάμε με το χείο του 25 τώρα, έτσι. Ακριβώς. Δεν μιλάμε τώρα. Πώς είχε στηθεί τελικά όλη αυτή η κομπίνα? Πώς παρουσιάζαν όλα αυτά τα πλασματικά στοιχεία? Mm-hmm. Πώς μπόρεσαν και εξαπάτησαν επενδυτές και Έλληνες και ξένους? Είναι φοβερό πώς υπογράφανε αποθέματα, ταμιακά διαθέσιμα, ανύπαρκτα. Όλα τελικά ήταν μία απάτη. Ναι, ήταν δηλαδή, μία φούσκα τεράστια. Ήταν μία φούσκα και να σου πω κάτι, Ανέστη. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ, και μου το λένε και άλλοι επιχειρηματίες, η περίπτωση της φωλή-φωλή. Αλήθεια. Βέβαια, έχει επηρεάσει, έχει πλήξει τη φήμη των ελληνικών επιχειρήσεων. Mm-hmm, mm-hmm. Τους έχει κάνει κακό αυτό το οποίο έχει βγει, γιατί πραγματικά τελικά η φωλή-φωλή δεν ήταν τίποτα. Σωστά. Δεν ήταν τίποτα. Ήταν όλα ένα ψέμα, μία φούσκα, όπως είπες και εσύ.
θα αναζητηθούν ευθύνες. Δηλαδή, εγώ αυτό τώρα θέλω να δω. 4 Μαΐου κλείνουμε ένα χρόνο από την αποκάλυψη που έγινε από το Αμερικανικό ΦΑΤ και ακόμη χθες οι πληροφορίες περάσανε την πύλη του εισαγγελέα η οικογένεια των κυρίων Κουτσολιούτσου. Αλλά καθυστερούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμη, βέβαια, λέει, ήταν πρόβλημα το θέμα των ασιατικών θυγατρικών, τα στοιχεία να συλλεχθούν κτλ. Αλλά αυτό όμως στην Αμερική, που η Επιτροπή Κεφαλαγόρας εκεί έχει δική της αστυνομία, δεν περιμένει να περάσει ένας χρόνος για να δούμε τι γίνει και πώς. Κατάλαβες όλο αυτό το πρόβλημα. Ναι. Μα μου λέγανε, συγγνώμη, ναι, παρακαλώ, Ανέστη, παρακαλώ. Ότι κάνουνε, με την ηλεκτρική εταιρεία κάνουν τηλεδιάσκεψη, τους ζητάνε ένα χαρτί για να μπορέσουν να ελέγξουν. Και ναι, θα το βρούμε. Και γενικά και δώστε μας και αυτό το. Και τραβάει αυτό το πράγμα δεν ξέρω εγώ πόσους μήνες. Ναι, ναι, δηλαδή είναι μια κοροϊδία από μόνη της αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος. Να πω πάντα έτσι ότι κάθε Τρίτη εδώ 11.30 με 12 η Ελένη Μπότα μέσω από το ειδικό ένθετο Business News θα σχολιάζουμε και θα παρουσιάζουμε τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις. Σήμερα στην πρεμιέρα που κάνουμε την Ελένη Μπότα. Είπαμε κάποια πρώτα πράγματα. Από την άλλη Τρίτη θα το κάνουμε καλύτερα. Αν και την άλλη Τρίτη θα είναι μεγάλη Τρίτη, θα πρέπει να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς. Ναι, να είμαστε καλοί άνθρωποι. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να φορέσουμε κι εμείς φωτοστέφανο γενικά. Ρεύμα κατά άνοιξης. Λοιπόν, ναι. Τώρα θέλω το ρεπορτάζ, την εμπειρία σου. Βλέπεις κόσμο. Πώς το βλέπεις το 19, τι λένε οι επιχειρηματίες, αν τους επηρεάζουν οι επερχόμενες εκλογές, αν θα θέλουν να κάνουν πράγματα, αλλά σου λέει, αν δεν δούμε πότε θα γίνουν εκλογές, αν και ο Πρωθυπουργός χθες είπε στον Αντένα ότι εγώ πλέον πάω για τέλος τετραετίας. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο, Ελένη Μπότα. Όλοι να έχουν τραβήξει ένα χειρόφρενο. Έχει τραβήξει. Πέρα από αυτούς που είναι έτοιμοι για εξαγορές, εννοείται, ή να πουλήσουν. Ναι, 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 έτσι. Αλλά σε επίπεδο ζήτησης και σε επίπεδο. Αυτό μου λένε, ναι, όλες οι επιχειρήσεις και τροφίμων και εμπορίου. Ναι. Μου λένε ότι έχει επηρεάσει, έχει ξεκινήσει άσχημα λίγο το 19. Γιατί έχει επηρεάσει αυτή η προεκλογική φημολογία, πότε θα γίνει. Γενικά οι εκλογές επηρεάζουν την ζήτηση. Και όλοι λένε. Αυτό, παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, έχουμε μπει. Ναι, γιατί ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι αυτή. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα και εντωμεταξύ, όσο και να ξεκαθαρίζει, το ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά όλοι κρατούν επιφυλάξεις. Μήπως σκάει νωρίτερα. Μήπως σκάσει νωρίτερα και όλοι είναι σε μια τέτοια διαδικασία. Και στα σούπερ μάρκετ μου λένε ότι η ζήτηση είναι μειωμένη. Ναι, που είναι και έχει... τελευταία γραμμή μαζινό τα σούπερ μάρκετ της οικογένειας τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Και εταιρείες τροφίμων επίσης η ζήτηση διαπιστώνουν ότι έχουν πτώσει τζίρου. Και το αποδίδουν στην ψυχολογία των Ελλήνων. Εντάξει, είναι και φορολογικές επιβαρύνσεις που είχαμε στις αρχές του έτους. Αλλά είναι όμως και αυτό το ότι ο κόσμος φοβάται τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Υπάρχει μια συγκράτηση. Οπότε έχει επηρεάσει αυτό και, και την πορεία πολλών κλάδων. Η δεκαετή κρίση από το ρεπορτάζ που έχεις δει και πρακτικές επιχειρήσεις έδωσε μαθήματα στους επιχειρηματίες. Κατάλαβαν τι συνέβη. Πολλοί πιστεύουν ότι παρέμειναν στο ίδιο mood, δεν πήραν το μάθημα και συνεχίζουν να είναι άπλιστοι, να είναι εγωιστές και να μην βλέπουν το συνολικό καλό της εταιρείας και να κοιτούν την προσωπική τους φιλοδοξία και ανάπτυξη. Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες πρέπει να πήραν ένα μάθημα. Ήταν ισχυρό το χτύπημα το οποίο πήρανε. Κάποιοι βρεθήκανε στο μηδέν, οπότε εκ των πραγμάτων το πήρανε το μάθημά τους. Όσο αφορά εκείνους, αυτούς που παραμένουν, είδανε ότι τελικά καλό είναι. Σήμερα είμαστε εδώ, αύριο μπορεί να είμαστε στο μηδέν. Να το μαζέψουμε, αν θέλουμε, να υπάρχουμε και την επόμενη μέρα. Η κρίση όμως μου λέγανε, Ανέστη, ότι σε πολλές εταιρείες έδωσε και την δυνατότητα των εξαγωγών. Εταιρείες οι οποίες δεν γνώριζαν ούτε καν τα Βαλκάνια, αναγκαστήκανε να στραφούν στο εξωτερικό. Ναι. Αναγκαστήκαμε να πάμε στο εξωτερικό, λοιπόν, σε άλλες χώρες, εκεί να ανοίξουμε υποκαταστήματα, να δούμε πώς υπάρχουν οι άλλες αγορές. Έχουν καταφέρει κάποιες. Μπράβο. Και έχουν κάνει και καλή δουλειά. Οπότε η κρίση τους. Τους έσπρωξε στο. Ήταν ένα κίνητρο για αυτό. Ήταν ένα κίνητρο. Τώρα, υπάρχουν και επιχειρηματίες, οι οποίες μυαλό δεν έχουν βάλει. Και συνεχίζουν την ίδια τακτική του παρελθόντος. Του άφρονα πλουσίου του και άφρονα του άσωτο ιού. Τώρα, μια και έρχεται και μεγάλη εβδομάδα. Της προσωπικής αύξησης περιουσίας. Και... Μη θέλοντας, ας πούμε, να βοηθήσουν τις εταιρείες τους. Λοιπόν, Ελένη, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εγώ θα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Μεγάλη Τρίτη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για όλα. Να δούμε λοιπόν το filler του Business News με την Ελένη Μπότα. Κάθε Τρίτη λοιπόν 11.30 με 12 και αμέσως μετά για να σας αποχαιρετήσουμε για τη σημερινή εκπομπή. Να δούμε παρακαλώ το filler της εκπομπής. Λοιπόν, οκ, δεν το έχουμε, θα το έχουμε την επόμενη φορά. Να πω λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι σε επίπεδο αγορών
Αυτή τη στιγμή έχουμε το Γενικό Δίκτυο, κυρίες και κύριοι, ο οποίος συνεχίζει να υποχωρεί. Είναι μια ημέρα ρευστοποιήσεων για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς είναι λογικό οι επενδυτές να προστρέχουν να καταγράψουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη. Ο Γενικός Δίκτυος υποχωρεί 1,28%, 763,62 μονάδες ο τζίρος είναι χαμηλός. Αυτό είναι καλό σημάδι. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή, κύμα ρευστοποιήσεων. Απλώς κάποιοι παίρνουν τα κέρδη τους. Σε επίπεδο μετοχών με τις μεγαλύτερες απώλειες, CPI χάνει 9,38%. Η Ιντραλότου λογικά μετά και τις νέες ζημιές το 2018 έχει πέφτει σήμερα 8,71%. Η Έλαστρον και επίσης υποχωρεί 7,53%. Space Ελλάς χάνει 5,95%. Inform Λύκος 5,90%. Νιερίας 5,68%. Ιντρακόμ συμμετοχών 5,16%. Ιντρακόμ κατασκευές 4,76%. Έχουμε τρεις μετοχές του ομίλου Κόκαλης στην πρώτη δεκάδα των μετοχών οι οποίες υποχωρούν. Και σε επίπεδο τώρα διεθνών δικτών είναι μία μέρα όπου έχουμε το θλιβερό γεγονός βέβαια με την Παναγία των Παρισίων. Ωστόσο, οι αγορές δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Είπαμε, οι αγορές δεν έχουν ψυχή. Η Φραγκφούρτη ενισχύεται 0,72, η Βρετανία 0,30, το Παρίσι έχει κέρδη 0,21, η Ισπανία 0,30, η Ιταλία 0,29, Όσλο Νορβηγίας 0,56 και η Μόσχα ενισχύεται οριακά 0,03%. Σε επίπεδο εμπορευμάτων, όλα τα εμπορεύματα υποχωρούν. Μόνο ο Χαλκός ενισχύεται 0,07 στις 2.936 δολάρια ο μετρικός τόνος. Κάπου εδώ έφτασε το τέλος και η σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το πρωί 10.30 πάντα από τη συχνότητα του Attica TV μέσα από την εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει το HBC. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή τύχη σε όλους. Γεια χαρά.